Κυρία Φτάκα, το 2019 είναι η χρονιά της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με όσα λέει ο Πάνος Κουρλέτης για τις εκλογές. Εγώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα στη Φανίδη Φτάκα, η οποία σήμερα είναι Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Γοζάνης. Τι θα κάνει στις επόμενες εκλογές? Θα μείνει στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης? Θεωρώ ότι είναι λίγο πρόημο για μένα προσωπικά να απαντήσω, γιατί ουσιαστικά εκείνο που προσωπικά με ενδιαφέρει είναι να έχω μια καλή και σωστή λειτουργία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης και να συμμετέχω με όλες τις δυνάμεις που έχω και οφείλω σε αυτόν τον τόπο σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι δεν θα ήθελα να απαντήσω στο συγκεκριμένο θέμα, διότι το θεωρώ αρκετά πρόημο. Θεωρείτε ότι μπορεί και να μην ασχοληθείτε καθόλου? Να σας πω κάτι. Σας βλέπω έτσι ένα προβληματισμό. Ναι. Ναι. Εδώ και 40 χρόνια είμαι ενεργή πολίτης. Ναι. Με την έννοια ότι συμμετέχω στα κοινά και μάλιστα από διάφορες θέσεις. Μπορεί να μην ήμουν εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος, να μην είχα κάποιο αξίωμα όπως ήταν το να είσαι πρόεδρος σε έναν οργανισμό, αλλά παρακολουθώ στενά τόσο τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και το επίπεδο της περιφέρειας και συμμετέχω με τις δυνάμεις μου σε διάφορα θέματα μέσα από αρθρογραφία κτλ. Πάντως είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι ασκείτε σκληρή κριτική γιατί νιώθετε μια πικρία που σας έβγαλε από τη θέση του Προέδρου Ελευθέρης Ουρανίδης, ο Δήμαρχος Κοζάνης. Και ασκείτε μια σκληρή κριτική, λένε, στη Δημοτική Αρχή σε κάποιες επιλογές που πολλές φορές δεν τις ψηφίζετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς απαντάτε? Είδαμε να θυμίσουμε τώρα τελευταία, όσον αφορά και στο προϋπολογισμό, είχατε εκφράσει κάποια αντίδραση. Κοιτάξτε, και με δικές και δικές σας δηλώσεις, κυρία Φτάκα. Όταν έχεις ένα αξίωμα, όπως ήταν το να είσαι πρόεδρος στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας, προφανώς δεσμεύεσαι από κάποιο ρόλο και από κάποια ευθύνη που σε έχει ανατεθεί. Από εκεί και πέρα, σαν απλή δημοτική σύμβουλος, έχω την υποχρέωση τόσο την ηθική απέναντι στις αρχές που υπηρετώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως ξέρετε, ανήκω στον χώρο της οικολογίας, στις οποίες υπηρετώ με πολύ μεγάλο σεβασμό και με αυταπάρνηση και όχι απλά θεωρητικά, αλλά συμμετέχοντας σε διάφορες κινητοποιήσεις κτλ. Και με θέσεις πολιτικές που εκφράζουμε κατά καιρούς και στα ΜΜΕ. Λοιπόν, θεωρώ ότι ακριβώς δεν ψήφισα στον προϋπολογισμό του 2018 κονδύλια που προέρχονται από τον τοπικό πόρο, για τον οποίο πολλές φορές έχουμε δημόσια αναφερθεί και καταγγείλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1998 περίπου που θεσπίστηκε, ότι θα πρέπει να είναι σε άλλη κατεύθυνση και θα πρέπει εμείς σαν οικολογικός συνδυασμός που εκλεγήκαμε, λοιπόν, να έχουμε να δώσουμε αυτό το παράδειγμα, ανεξάρτητα αν το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο το ευνοεί. Εμείς λοιπόν μέσα από την πρακτική μας θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να μην το σκορπούμε σε πολιτιστικές δράσεις. Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι ο τοπικός χώρος ανάπτυξης φεύγει μόνο για πολιτιστικές δράσεις? Ακριβώς. Διότι είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά ανάπτυξης για τον τόπο. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο που είμαστε κοντά στον γκρεμό, στο χείλος του γκρεμού. Όπως βλέπετε, η ΔΕΗ έχει συρρυκνωθεί. Κονδύλια δεν υπάρχουν. Άρα θα πρέπει αυτά τα κεφάλαια, τα οποία ουσιαστικά οφείλει η ΔΕΗ στον τόπο αυτό, να χρησιμοποιηθούν από τους τοπικούς άρχοντες σε άλλη κατεύθυνση. Στη βάση αυτή, δεν ψήφισα τα κονδύλια και τους κωδικούς, συγγνώμη, του προϋπολογισμού του 2018, τα οποία χρησιμοποιούνται, όπως ανέφερε και για πολύ χαρακτηριστικά, δράσεις, όχι μόνο, και, και για έργα, και δρόμους, αυτό, εξοραϊσμό και ανακαίνιση, τα έλεγα, έργα συντήρησης τεχνικά, να γίνουν έργα σε διάνοιξη δρόμων και χίλια δυο άλλα πράγματα. Εσείς θεωρείτε ότι έχει αλλάξει ρότα ο συνδυασμός του Λευτέρη Ιωαννίδη, στην οποίον ήσασταν και πρωτεργάτης το 2014, ότι άλλα λέγατε τότε και άλλα γίνονται τώρα που είστε Δημοτική Αρχή? Γιατί με αυτά που μου λέτε, ότι δεν ψηφίσατε, δεν κάνατε, είχατε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όταν κατεβήκατε στις εκλογές του 2014. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το έχουν αναγνωρίσει και άλλοι, και ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε ότι πραγματικά υπάρχει ένας τοπικός πόρος που πρέπει να αλλάξει το θεσμικό του πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, αν έχει αλλάξει στην πρακτική, είναι πειρασμός. Όταν δεν έχεις κονδύλια να μπορέσεις να κάνεις κάποια έργα, βρίσκεις μια εύκολη λύση. Το ζητούμενο ακριβώς είναι πώς θα καταφέρεις, παρόλο που υπάρχει έλλειψη κονδυλίων, γιατί αν πάρουμε και το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε ο μόνος Δήμος σε όλη την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ οι Δήμοι. Και τοπικός πόρος υπάρχει μόνο εδώ και στη Μεγαλόπολη. Επομένως, οι υπόλοιποι Δήμοι τι κάνουν?
θα έλεγα ότι θα έπρεπε να βρούμε τρόπους ή τουλάχιστον να επιλέξουμε έργα τέτοια που να εκφράζουν αυτό που είχαμε σαν όραμα. Με τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει, μπορεί να υπάρξει ένας νέος συνδυασμός στο Δήμο από το χώρο της οικολογίας που ανήκετε? Νομίζω ότι προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο ζητούμενο. Τα πάντα είναι ανοιχτά με την έννοια ότι οποιοδήποτε μπορεί, εφόσον κάτι σε κανέναν δεν υπάρχει περιορισμός, να κατεβεί σαν υποψήφιος, να προκύψει. Αυτά όλα έχω την ενέστηση όμως ότι είναι αρκετά νωρίς να τα συζητήσουμε και μάλιστα μέσα στο κλίμα της αποκριάς. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Εντάξει, δεν είναι κλίμα αποκριάς. Η ενημέρωση πάντα δεν έχει κλίμα, έχει την καθημερινότητα. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον Δήμαρχο πλέον? Είναι όπως ακριβώς είναι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, είμαι και εγώ απέναντί του. Μάλιστα.